Καλημέρα για τη συνέχεια στον κύριο Νίκο Βουκολάκη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων. Πώς είστε, καλή εβδομάδα επίσης κύριε Κοκολάκη. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Η τουριστική κίνηση πάει καλά. Πάει καλά με την έννοια και στην αρχή της ότι συνεχώς βλέπουμε τα νούμερα να είναι αυξητικά. Όσο προχωράμε πιο μέσα, αφήστε το τι θα γίνει, δεν το λέμε. Χαρά σε Ευαγγέλια λένε οι περισσότεροι για τη φετινή χρονιά. Αλλά τα χαρά σε Ευαγγέλια περιορίζονται μόνο στην κίνηση και όχι σε εσάς, κύριε Κοκολάκη, όπως συνεχίζετε εσείς να λέτε από τη δική σας πλευρά. Ως εργαζόμενοι. Σίγουρα η τουριστική περίοδο άνοιξε πολύ θετικά και θα συνεχίσει και σίγουρα είναι ότι θα έχουμε μεγάλες πληρότητες. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα και λόγω του Πάσχα τα ξενοδοχεία που ήταν ανοιχτά είχαν πολύ μεγάλες πληρότητες. Σταδιακά και κάθε μέρα ανοίγουν ξενοδοχεία. Πιστεύουμε ότι έχει ανοίξει γύρω στο 40%. Η κίνηση πιστεύουμε θα κορυφωθεί μετά τις 10 του Μάη, θα έχουν ανοίξει σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία. Σίγουρα αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι θα έχουμε μεγάλες πληρότητες, αλλά μας προβληματίζει και συγχρόνως, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εργατικού δυναμικού και έχουν αρχίσει, θα λέμε, τα παρατράγουδα όσον αφορά τις ανακοινώσεις και τις προσλήψεις σε κάποια ξενοδοχεία όσον αφορά με τη γνωστοποίηση, θα έλεγα, των ατομικών όρων σύμβασης. Εκεί βλέπουμε κάποια ευτράπελα και συγκεκριμένα υπάρχουν όμιλοι που θέλουν τους εργαζόμενους να τους μεταφέρουν σε οποιαδήποτε χώρο της Ελλάδος που δραστηριοποιούνται και έχουν ξενοδοχεία. Ή βλέπουμε ότι ανάλογα, λέει, με τις ανάγκες της επιχείρησης του ξενοδοχείου θα στέλνουν εκεί τον κάθε εργαζόμενο που το ώστε να κάνει οποιαδήποτε εργασία που θα απαιτηθεί είτε από τον διευθυντή είτε από τον προϊστάμενο. Επίσης βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολες. Βλέπουμε ήδη τώρα ότι σε κάποια ξενοδοχεία ήδη δεν παίρνουν ρεπό οι εργαζόμενοι, ήδη δουλεύουν παραπάνω ώρες και υπάρχει, είπαμε, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουμε έτσι εφόσον κορυφωθεί αυτή η κίνηση εν ώψη και του καλοκαιριού. Τώρα, τι λέτε, εδώ δεν έχουμε εργατικά χέρια όπως τουλάχιστον πολλάκις έχετε καταγγείλει. Εδώ δεν έχει υπογραφή υποχρεωτική Γενική Σύμβαση Εργασίας. Ως Γενική η Σύμβαση Εργασίας, η τοπική. Εδώ έχουμε ακούσει ότι θα φέρουν, δεν ξέρω, 4-5 χιλιάδες από τρίτες χώρες για να ενισχύσουν τους χώρους των ξενοδοχείων αντί για εκείνους τους εξειδικευμένους που εσείς ζητάτε από την ίδια πλευρά ή τους, από τη δική σας την πλευρά ή τους παλιούς οι οποίοι έχουν την εμπειρία. Και τώρα μέσα σε όλα αυτά μου λέτε ότι θα έρθω εγώ και θα πάρω εσάς και θα σας μεταφέρω και σε ένα ξενοδοχείο μου εκτός Κρήτης, εάν έχω, που έχω για να το καταγγέλλετε, γιατί πρέπει και εκεί να το ενισχύσω και να κάνω οποιαδήποτε δουλειά μου αναθέσετε και εκτός της ειδικότητάς μου, αυτό μου λέτε? Ακριβώς αυτό σας λέω. Αυτά υπάρχουν, τα έχουν ήδη υπογράψει κάποιοι εργαζόμενοι, φοβούμενοι τέλος πάντων την απόλυση και όλα αυτά, ειδικά οι παλιοί εργαζόμενοι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν πρέπει να υπογράφουν, πρέπει πρώτα να βλέπουν τι υπογράφουν. Με τα ίδια χρήματα, με τα ίδια χρήματα θέλετε να πείτε, έτσι? Ορίστε. Με τα ίδια χρήματα θέλετε να πείτε, όχι για εκτός έδρας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν το διευκρινίζουν μέσα, αυτό δεν διευκρινίζεται. Από εκεί και μετά, όσον αφορά τώρα που είπετε και με τα χρήματα, βλέπουμε ότι έχει κηρυχθεί η Πανελλήνια Σύμβαση Ξενοδοχοπαλλήλων γενικώς υποχρεωτική. Έχουμε κάνει έτοιμο αυτό Υπουργείο και εμείς σαν σωματείο να κηρυχθεί η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, γενικώς υποχρεωτική. Αλλά βλέπουμε ήδη τώρα που μιλάμε, ξενοδόχοι, αυτοί ειδικά που έχουν ανοίξει το προηγούμενο διάστημα και κάνουν συμφωνίες υποδιέστερες από αυτές που προβλέπεται μέσα από τη σύμβαση εργασίας, βρίσκοντας τους τρόπους να ξεφεύγουν. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα σοβαρό,
Βλέπουμε ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν είναι στελεχωμένοι όπως θα έπρεπε να είναι, με ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε να κάνουν ελέγχους και να διασφαλίζεται και η τήρηση και η εφαρμογή της σύμβασης. Αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να τηρηθούν το πενθήμερο, το οχτάρο ή κατά περίπτωση το εξαήμερο, και να παίρνουν τουλάχιστον ένα ρεπό οι εργαζόμενοι. Αυτό απορρέει μέσα από τη σύμβαση. Ούτως ώστε και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι. Πρέπει να έχουν ελεύθερο χρόνο, να είναι κοντά στην οικογένειά τους, να χαλαρώσουν και όχι να δουλεύουν χωρίς ρεπό ή να παίρνουν ένα ρεπό το μήνα. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί μόνο με την κάρτα εργασίας, όπως είχε υποσχεθεί ο Υπουργός Εργασίας, ότι θα γίνει εφαρμογή αυτής της κάρτας εργασίας, που στο παρόν όμως τα ξενοδοχεία δεν έχει γίνει το παραμικρό, όπως και άλλα αιτήματα που έχουμε βάλει, ούτως ώστε να προσελκύσει νέους εργαζόμενους και να καθίσουν οι παλιοί εργαζόμενοι, δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, θέλουν λοιπόν ένα τουριστικό κλάδο που θα υπάρχει, ναι μεν ανάπτυξη όσον αφορά τους ξενοδόχους, αλλά θέλουν εργαζόμενους που να τους έχουν εκεί όλη μέρα, θα έλεγα θα τους έχουν σκλάβους, για να βγαίνει η εργασία εις βάρος των εργαζομένων όμως. Μάλιστα. Και μέσα σε μια προεκλογική περίοδο, με όλα αυτά τα οποία καταγγέλλεται, αν στο προηγούμενο διάστημα τίποτα από αυτά δεν είχε επιληθεί, φαντάζομαι ότι δεν περιμένετε τώρα σε μια προεκλογική περίοδο, με τη χώρα να κινείται σε άλλους ρυθμούς και τους πολιτικούς να βρίσκονται αυτή την ώρα και σε άλλες πορείες, διότι δεν και να ξεχνάμε ότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να λύσουν και θέματα που έχουν να κάνουν με την δική τους την εκλογή. Δεν θέλω να το πω διαφορετικά, ότι μάλλον δεν είναι και εύκολο να επιληθούν τέτοιου είδους καταστάσεις και τέτοιου είδους θέματα. Οπότε είναι σαν να μπαίνετε στον αυτόματο, μου λέτε, κύριε Κοκολάκη. Ακριβώς, εμείς βέβαια πρέπει να τονίσουμε και να πούμε ότι εμείς συνεχίζουμε και τώρα τις προσπάθειές μας, τους αγώνες μας, τις διεκδικήσεις μας για όλα αυτά τα θέματα που δυστυχώς δεν έχουν βρεθεί μέχρι λύση και σήμερα, και πραγματικά θα δούμε τις επόμενες μέρες την ενδριάζει και η ολομέλεια της Ομοσπονδίας μας, για να δούμε τις περαιτέρω κινήσεις. Εμείς ήδη έχουμε πάρει απόφαση και καλούμε τους εργαζόμενους την ημέρα της Πρωτομαγιάς 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ούτως ώστε να απεργήσουν, γιατί πρέπει να απεργήσουν για όλα αυτά τα θέματα, για τις συνθήκες εργασίας, για τις συμβάσεις που πρέπει να τηρηθούν, για την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ, του Ταμείου Ανεργίας. Έχουμε λοιπόν πολλά θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους εργαζόμενους την Πρωτομαγιά 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μάλιστα. Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.